διαβάσω δύο email τα οποία, από όσο γνωρίζω, φτάσανε σήμερα το πρωί, τα οποία στην ουσία, αν θέλετε, αντικατοπτρίζουν αυτό το οποίο έγινε και αυτό το οποίο θα γίνει ενδεχομένως και στη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα το συνεχίσουμε, γιατί αυτό είναι και η επιθυμία και η δική μας, αλλά και των υπολείπων που συμμετείχαν σε αυτό. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα mail το οποίο ήρθε από την κυρία Μαρία Βιτινίδου, που της το στείλανε τα παιδιά, τα οποία ένα από τα κορίτσια τα οποία συμμετείχαν. Αγαπητέ κύριε Δημητρακόπουλα, απευθύνεται προς την σχολή της. Και κυρία Βιτινίδου, αυτές οι 4 μέρες στην Καστοριά με γέμισαν αισιοδοξία και περηφάνεια για την χώρα που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Όλοι οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί, μας υποδέχτηκαν και μας αγκάλιασαν σαν οικογένεια και με μεγάλη χαρά και προθυμία προσπάθησαν να μας μεταφέρουν τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη της γούνας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την υπέροχη αυτή εμπειρία. Εύχομαι να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες. Και θα σας διαβάσω και τον δεύτερο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί έχει μια σχετική δυσκολία. Ας πάμε, ναι. Πάντως αυτό ήταν το κλίμα, τέλος πάντων, του workshop. Η υπόσχεση η οποία δόθηκε και από τη μεριά τη δική τους, αλλά και περισσότερο από τη μεριά τη δική μας, ήταν αυτό να έχει και μια συνέχεια. Τι έχει να κάνει λοιπόν με τη συνέχεια αυτού του workshop? Θα είμαστε σε συνεχή επαφή με τις σχολές, γιατί αυτή είναι και η επιθυμία τους, προκειμένου το επόμενο, το οποίο θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Food Festival το Νοέμβρη, να βρίσκονται ακόμα περισσότεροι μαθητές, διότι τους μετέφεραν την αισιοδοξία, τους μετέφεραν το κλίμα και θέλουν πολύ περισσότεροι να συμμετάσχουν στην επόμενη φορά και με πολύ περισσότερα πράγματα. Θα δουλέψουμε όλο αυτό το χρόνο, θα είμαστε σε επαφή μαζί τους και θα έχουμε ήδη και κάποια αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του workshop.